ώστε να περιποιώσουμε την κάθε άποψη η οποία ήθελε. Μπορεί να πω εγώ μια άποψη, να περιποιηθώ για άλλη μια άλλη και να δούμε μια τρίτη η οποία να είναι η καλύτερη. Άρα λοιπόν, επιβάλλεται να ακούμε τις φωνές και τώρα αυτό γιατί πλέον άρχισε στην τοπική μας κοινωνία να ακούγεται έξω ότι δεν ενδιαφερόμαστε. Και δεν είναι μόνο θέμα της αντιπολίτευσης να ξέρουμε αν θα θέσει θέμα. Είναι και θέμα όλων των Προέδρων αλλά και των Δημοτικών Συμβούλων και συμπολιτεύσεως. Δεν είναι δηλαδή αν θα θέσω ένα θέμα ότι το θέτω γιατί πρέπει να βρω έναν τρόπο να κάνω αντιπολίτευση μέσα στο Συμβούλιο. Άρα όλοι οι συνάδελφοι θα πρέπει να τοποθετούνται, να θέτουν συγκίνατα ώστε μέσα από την συλλογικότητα να ακουστούν περισσότερες φορές ώστε να μπορέσουν να βελτιώσουν τα πράγματα σε αυτόν τον τρόπο που δούμε γιατί βλέπω σε άλλα δημοτικά συμβούλια τίθενται πάρα πολλά ζητήματα και τέτοια. Και σε αυτή τη ειδική συνεδρίαση που είναι ένας πρωτοπόρος θεσμός ώστε μέσα από τη συζήτηση και το διάλογο να συμβάλλουμε όλοι στην καλυτέρευση της ποιότητας ζωής έτσι στην περιοχή μας. Και αυτό προς απάντηση του μαθητή μου, του Τάσου, που διέταξε μου, λέει, ξέρεις πολλά θέματα και είπα, έτσι δεν έχει να κάνει στο τοποθετικό και θα αντιληφθείς ότι στόχος μας είναι να συμβάλλουμε όλοι μας ώστε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Υπάρχει άλλα, άλλα πρέπει όλοι και οι Προέδροι, γιατί και αυτό είναι λυπηρό, η απουσία πολλών Προέδρων είναι λυπηρό φαινόμενο. Χρειάζονται και αυτοί και να ακούν και να τοποθετούνται. Έτσι, θέλω να πω, έτσι αφορά όλο τον τόπο. Χρησιμοποίησα έναν όρο, τον όρο της καθημερινότητας. Είναι κάτι που, κύριε Δήμαρχε και κύριε Πρόεδρε, τον είχα επισκέψει το 2014, πάρα πολύ σημαντικά, ουσιαστικά. Και όταν έλεγε καθημερινότητα, έτσι, δεν εννοούσε εργοτάξιο. Καμιά φορά λέει, ποιος είναι αντιδήμαρχος εργοταξίου. Με ενοχλεί πάρα πολύ, μου θύμιζε από δικάρι. Και έλεγα καλά, τι αντιδήμαρχος εργοταξίου. Όταν η καθημερινότητα είναι ένας όρος μέσα στον οποίο μπορούμε να εντάξουμε όλες εκείνες τις ενέργειες και πράξεις στην καθημερινή ζωή των πολιτών και να την βελτιώσουμε, το εργοτάξιο είναι ένας όρος. Είναι εφαρμογή πολιτικής. Και έτσι λοιπόν, για τότε, για πρώτη φορά, εφαρμόσαμε στον τίτλο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας με πρώτο αντιδήμαρχο τότε του Χρήστου του Πάτση και στη συνέχεια τον Στέφανο του Ναδραμίκα. Αυτή η καθημερινότητα λοιπόν έτσι όπως τη φαντάστηκε ήθελε να ενισχυθεί με πολλές αρμοδιότητες σε αυτόν τον άνθρωπο ώστε να μπορεί να επιλύει ο ίδιος τα ζητήματα χωρίς να συνεργάζεται με άλλους 100 ανθρώπους. Δηλαδή, όταν αναλάβαμε υπήρχαν τα τεχνικά αλλού, τα ηλεκτρολόγια στους τεχνικούς, οι οδηγοί σε αυτούς, οι υδραυλικοί στους δεξιότητες και έπρεπε να συνεννοηθούν τρεις αντιδήμαρχοι για να λύσουν τα συζητήματα της καθημερινότητας. Γι' αυτό λοιπόν είχαμε δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο έτσι, της καθημερινότητας ώστε να υπάρξουν όλα αυτά τα βασικά και ουσιαστικά ζητήματα για να λυθούν έτσι με πιο εύκολο και δυνατό τρόπο. Ξεκίνησα από την Αριδαία θέτοντας τη σχετική συνεδρία μου, γιατί είναι η πρωτεύουσα του. Και φυσικά πριν γίνει και η ένωση όλων των κοινοτήτων με τον Δήμο, Καλλικράτης κλπ. Καποδίστρια, η Αριδαία πάντοτε αποτελεί το σημείο αναφοράς όλες τις αρμοδιότητες. Είτε για υποθέσεις τους, είτε για καθημερινές τους σχέσεις, είτε για το καφέ, τον Αρχάγγελο, από τους Αρακινούς κλπ. Κατεβαίνω στην Αριδαία γιατί αποτελεί η Αριδαία ένα σημείο αναφοράς όλων των πολιτών. Αυτή την καθημερινότητα λοιπόν, σε αυτή τη σύνθεση με όλες αυτές τις πτυχές που λέω εδώ, όπως το αρχογενετικό, το βιολογικό, η ίδρυψη και το κυκλοφοριακό, το οποίο το βάζω ως σύνθεση, θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο, το απογενευτικό βιολογικό σχέδιο αποτελούν τις βασικές υποδομές και δομές μιας πόλης που οφείλαμε, κύριε Δημάρχη, να τα έχουμε δει εδώ και 30 χρόνια.
Εδώ και 30 χρόνια έπρεπε αυτή η πόλη να έχει και τον βιολογικό της και την αποχέτευσή της και την ίδρυψή της. Και όχι να παλεύουμε τώρα, αφού οι προκάτοχοί μου ετοίμασαν μελέτες και δημοπράτησαν το αποχετευτικό να το κατασκευάσω εγώ. Στη συνέχεια να μην έχει γίνει ακόμα ο βιολογικός που είναι πριν από μένα τα χρήματα. Να μην έχει τελειώσει ο βιολογικός που είναι απαραίτητη προϋπόθεση να λειτουργήσει το αποχετευτικό, η αποχέτευση. Περνάμε από τα ψαράδικα εκεί από διάφορα αναφράδια, δεν μπορούμε να λύσουμε τον τόπο. Αυτό το πράγμα δεν είναι. Δεν μας επιτιμίζει όλους μας αυτή η εικόνα και αυτή η κατάσταση. Έτσι λοιπόν, έγιναν λάθη διαδικαστικά και υπηρεσιακά. Δεν μπορείς να βγάζεις τον τεχνικό σύμβουλο της αποχέτευσης και του βιολογικού μετά την εκτέλεση του αποχετευτικού. Είχαν δηλαδή χρήματα γύρω σε 100.000 δηλαδή, τα οποία αφού βγάλανε δημοπρασία την αποχέτευση, μετά πήγαν να βγάλουν τον τεχνικό σύμβουλο που θα στηρίξει την αποχέτευση. Αλλά είναι δυνατό. Και εγώ είχα τελειώσει την αποχέτευση. Δηλαδή, όποια λάθη μου και το όποια αυτό έβαλα ταχύτητα στην εκτέλεση και θεωρώ ότι για πρώτη φορά ο Δήμος είχε να εκτελέσει ένα τόσο σημαντικό έργο και μέσα σε έναν χρόνο, έτσι και ο κ. Μετικέλης που ήταν πρόεδρος στην ΕΕ και ο Γεωργίου, έκανα μεγάλες προσπάθειες ώστε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να ολοκληρωθεί το απογετευτικό. Με τα όποια λάθη επαναλαμβάνω, έτσι, γιατί ούτε την εμπειρία είχαμε από την εκτέλεση ενός τέτοιου σημαντικού έργου άλλη φορά. Και είναι εκεί ο βιολογικός, ο οποίος και αυτός ταυτόχρονα πρέπει να είχε δημοπρατηθεί και να είχε τελειώσει. Μαζί με το απογετευτικό. Και ερχόμαστε τώρα στη συνεδρίαση που χθες, για πρώτη φορά το άκουσα αυτό, ότι ο βιολογικός απετάχθηκε δύο φορές. Να κάνει το σταυρό, δηλαδή 4 χρόνια, εγώ δεν είχα ακούσει για απένταξη. Αυτό αν θέλει, που είπατε. Δηλαδή, είχαμε απένταξη του βιολογικού, τότε τι σκάβαμε και βρέσαμε τον πίνο στην αντιδέα. Να αντιλαμβάνεστε, δηλαδή, κάνεις μια προσπάθεια και θες να τελειώσει κάτι και θες να ολοκληρωθεί. Θες σε αυτή την πόλη που ζεις και μεγάλωσες, έτσι, να έχει ένα αποτέλεσμα και να βελτιώσει την κλίμακα ζωής. Άρα μιλάμε και είμαστε σε μια κατάσταση, γιατί πες κύριε, έτσι Τάσο Θεοδωρίδη, έρχομαι σαν πρώτο βασικό θέμα, θέλω αυτό το πράγμα. Και επειδή και ο συνδυασμός μου παράταξή μας σέβεται την προσπάθεια που καταλάβει η Δημοτική Αρχή και δώσαμε και το έπρωπο χρονικό διάστημα, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να ανταποκριθούν, να αναλάβουν, να ενημερωθούν και μετά σε ένα χρονικό διάστημα να μπορούν να απολογηθούν έτσι σε αυτό το οποίο αυτοί οφείλουν πλέον να κάνουν. Δεν μπορούν από την πρώτη μέρα να συζητήσουν απολογητές. Θεωρώ ότι θα ήταν απαράδεκτο. Άρα αφήσαμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα να γυρίσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ώστε να μπορούμε με σοβαρότητα να μιλήσουμε για αυτά τα σημαντικά ζητήματα. Έτσι που επαναλαμβάνουμε, είναι αμαρτίες πολλών ετών και πρέπει ταχύτερα εσείς να αναλάβετε και είναι σαν το δικό σχολείο τη μέγιστη ευθύνη της περάτωσης. Αν δεν το κάνετε, εγώ θα σας υπογράψω στο τέλος της δικής σας θητείας ότι αποτύχατε και εσείς και όλοι. Αν δεν τελειώσουν αυτά τα σημαντικά έργα και να μην ξαναπάρετε και υποψηφιότητα. Σας το λέω με πολύ υπευθυνότητα, δηλαδή δεν είναι μόνο να παίρνουμε καρέκλες. Πρέπει να αντιληφθούμε αυτές οι καρέκλες ποια ευθύνη έχουν και τι αποτέλεσμα πρέπει να παίρνουν. Τώρα, αν θέλει που είναι τοποθετημένες εδώ και ήδη 30 χρόνια που δεν τις αλλάξαμε, να τις αλλάξουν πας και αλλάξει κάτι σε αυτό το πρόβλημα. Γιατί βλέπω ότι έτσι δεν προχωρεί κανένα από τα σημαντικά ζητήματα. Βάτε λίγο να κοιτάς το πρόβλημα. Λοιπόν, έγινε η αποχέτευση, πληρώσαν οι άνθρωποι, δώσανε κάποιο αντίτιμο αλλά δεν πρέπει να συνδέονται. Δεν παράδειγμα. Υπάρχει ο βιολογικός που αυτός τον δημοκρατήθηκε και τώρα που δεν κατάκτηκε, ξανά και λοιπά. Δεν λειτουργήσει ο βιολογικός. Ακούω μάλιστα ότι αρκετοί κύριε πρόεδρε της ΔΕΙΑ, έτσι βλέπετε πόσο σημαντικός είσαι ως θεσμός. Όλα αυτά τα βασικά θέματα τα αφορούν και σε ουσιαστικά.
Αλλά είναι ένα παντοφυλάκιο πάρα πολύ σημαντικό και ο Φίλης, έτσι από όλα αυτά να τα φέρει σε πέρας. Σπλήρωσαν οι άνθρωποι, δεν συνδέθηκαν, διαμαρτύρονται. Λέει γιατί. Κάποιοι πεθάνε λίμματα από τα σπίτια τους στο νέο μισθό κύκλωμα από κεντευτικού, που είναι απαράδεκτο. Αυτό δεν λειτουργεί. Πού ανοίγουν λίμματα στο καινούργιο δίκτυο, γιατί ακούω ότι κάποιοι έχουν συνδεθεί από μόνο τους και μετά μέσα τα λίμματα. Αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα σε ένα τόσο σημαντικό λόγο, αν δεν μεθάρει. Αυτό λοιπόν για να πάρει όπως το λέτε και πρέπει να το ασυμμονεύσετε για να μην γίνει. Ο βιολογικός είναι ένα σημαντικό έργο γιατί αυτή τη στιγμή ρυπαίνουν τα ποτάμια. Είμαστε για τα διεθνή δικαστήρια. Τα λίμματά μας θα πετάνε στο ποτάμι. Σε ποια εποχή είμαστε. Το έχετε αντιληφθεί. Τι μεγάλο έγκλημα υπάρχει προς το περιβάλλον. Μέσα στα ποτάμια φεύγουν τα λίμματα. Άρα είναι τόσο, γι' αυτό λέω είναι αφάνταστε τόσο σημαντικά παρόλο τα οποία πρέπει δεν ξέρω, δεν να κοιμάσαι, δεν πρέπει να τα τελειώσεις. Πρέπει όλες αυτές τις διαδικασίες να τις ολοκληρώσεις. Ερχόμαστε στην ίδρυψη. Το 2018 τότε με τον κύριο Γεωργίου ετοιμάσαμε μελέτες για την ίδρυψη της πόλης της Αλυδαίας. 2018 επίσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών και εξασφάλιση 2,5-3 εκατομμύρια ευρώ σε σύνολο για την πόλη της Αλυδαίας και για 4-5 τοπικές κοινότητες. Και στη συνέχεια η Δημοτική Αρχή του κ. Μπάτση νομίζω ότι εξασφάλισε και για άλλες τοπικές κοινότητες χρήματα. Δεν πετάω τον ευρώ, πάνω στην Ελλάδα, στον ευρώ, δεν περπατάνε τα έργα. Αυτό λοιπόν το έργο είναι σημαντικό. Γιατί κάθε φορά που έχουμε μία ανάγκη μέσα στην πόλη, πρέπει να κλείσουμε όλο το δίκτυο. Και του είχα πει τότε ότι θα εφαρμόσετε κατά οικοδομικά τετράγωνα, ώστε όταν το άνθρωπο οικοδομικό τετράγωνο έχει βγάλει, θα κλείνουμε όλο το βάλει εκείνε τι περιοχέ. Δεν χρειάζεται να κλείσουμε όλο το νερό τη πόλη, γιατί έχουμε μια βλάβη σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Έτσι λοιπόν η μελέτη υπάρχει, καταθέτει, εξασφαλίζει τα χρήματα, αλλά βλέπετε ότι ο Ευρωλάδος με πάρα πολλά ειδικά δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε άλλους γύρους. Το έχουμε πολλές φορές για τις υπηρεσίες μας. Έχω το θάρρος και το στέμος να μιλάω χωρίς κανένας να μπορεί να μου πει αν δείτε τι άποψη. Όταν πολλές φορές πλήρωνα, α, τι έκανα ή πώς έγινε αυτό, ένα λάθος της υπηρεσίας και μια δημοπρασία να μου πάει άλλο να δω. Αντιλαμβάνεσαι ότι όταν τρέχεις για να εξασφαλίσεις χρήματα, δεν θέλεις να βλέπεις τέτοιες αμβλεψίες και τέτοιες αστοχίες και οι υπηρεσίες μας οφείλουν και να διαβάσουν. Αν δεν διαβάσεις, δεν μπορείς να βοηθήσεις την αιρετή διοίκηση. Η αιρετή διοίκηση είναι για να επιλέγει πολιτικές αποφάσεις και οι υπάλληλοι για να τις εφαρμόσουν κατά την κείμενη νομοθεσία. Δεν μπορεί κανένας να εφαρμόζει κανένας από τους υπαλλήλους και δική του πολιτική λογική και πολλές φορές είχα φτάσει στα διέξοδα έτσι με όλο αυτό το σύστημα το οποίο πολλές φορές κολλησιεργεί, γραφειοκρατεί και δεν σου δίνει τη δυνατότητα να περατώσεις και να ολοκληρώσεις με ταχύτητα. Εγώ πήγαινα και έβγαζα χρήματα με την κατάβασή μου στην Αθήνα και ο κ. Σαφούλας έβγαζα χρήματα και έφερα μάλιστα και από τις δημόσιες επενδύσεις, από τα χρήματα όχι τα διπλωμάτια, από χρήματα τα οποία είναι του Ταμείου του Υπουργού. Υπάρχουν και ευρήματα και χρήματα τέτοια, τα οποία και εσείς οφείλετε να διερευνήσετε και να δείτε τρόπο έτσι να τα εξασφαλίσετε. Δεν μόνο τα προγράμματα που πιάνουν κάθε και όχι από το πρόγραμμα, αλλά υπάρχουν και χρήματα που θα ανοίξει στο σιρτάρι ο Υπουργός Οικονομίας και Εσωτερικών και θα σου τα δώσει για να κάνεις έργο. Άρα είναι στις ικανότητες, γι' αυτό όταν ίσως δεν το είπε καλά τότε ο Γιάννης ο Γεωργίδης, το πολιτικό ανάστημα δεν είναι ότι δεν έχει γνώσεις και οι ικανότητες έχει γνώσει. Εγώ όλα τα παιδιά με τελειώσεις που περάσαν στο σχολείο και σας γνωρίζω και ακόμα δεν γνωριζόμαστε. Δεν σου είπε η δυνατότητα να τα διοικηθήσεις,
αλλά χρειάζεται να βρει και τον λόγο. Έτσι, που χρειάζεται ώστε να μπορέσει να απευθύνει να μα έχει συμβήματα. Εμεί δεν έχουμε να μα έχει συμβήματα. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω τι άλλο, για το σφαίρεμα κάνει. Ορίστε. Γιατί έχω ένα αλκείο. Ναι. Ξέρω ότι ο Ζούσο ήταν συχνό, ξέρει από Αθήνα. Δεν ξέρω να λέει πολιτικά φρονήματα. Δεν τρέξε, μα εγώ έβαζα κρέτα πολύ σε αυτό το καταλήξουμε. Αν δεν είχα εγώ με την κυβέρνηση, δεν είχα καμία σχέση. Μάλιστα, ο υπουργό, τώρα να πούμε και ένα αυτό αστείο, ο υπουργό του Ατεζουτερικών Ουρουνέσου, του πόντου του Ουρουνέσου, πάντω του Ουρουνέσου, ο Σκουπέδη, λέει στην κυρία Τζάκη, λέει τι τον παίρνει στην Αγία, αν δεν είναι δεξιό και εγώ σου λέω, τι του κουμπαλά. Και λέει, τώρα ο υπουργό, λέει, πρέπει να απορροφήσουν χρήματα για να μας ενδιαφέρει να πετύχουμε. Άρα μας ενδιαφέρει λοιπόν και εσύ να πετύχετε. Και εμεί θα συμβάλλουμε στο να πετύχετε. Πάντοτε έλεγα και όταν εγώ το θυμάστηκα στη δική μου θητεία με εμπόδια στο να μπορώ να διηγήσω. Θυμάσαι, φίλε Νίκο, τα εμπόδια που υπέστη, εγώ θέλω να με βοηθήσουν να διηγήσω και α με κρίνουν ή να κατακρίνουν. Να δώσουν τη δυνατότητα να δουλέψω. Εγώ ένα πρόβλημα συμπληρώνω επιτροπών, θεσμών, για να μην δουλεύω. Ναι, αλλά ποιο θα πάει πίσω, ο τόπο θα πάει πίσω. Μα αρέσει να προσθέτουμε κάθε φορά τετραετίε και πενταετίε, οι οποίε να πηγαίνουν στράφη. Ναι, δηλαδή όλοι νομίζω και εγώ και ο κ. Μπάση και ο κ. Παρούντο, που πλήρωσε την αρχιπέραση, θέλουν να δουλέψουν. Και θέλω να αφήσουν θετικό αποτύπωμα. Δηλαδή ο κύριος Μπάτσης ήθελε να χάσει το Χριστό. Το έχω πει, αλλά δεν μιλάμε για τις υπηρεσίες. Όταν άρχισε να λέγει και στις επιτροπές, τότε το είχα πει. Πάρε το ανάστημα και πες. Όταν σε πάει η δημοκρασία, δύο φορές η υπηρεσία, δύο φορές η δημοκρασία. Και όταν οι μελέτες μας είναι άστοχες, θα βρουν πάτη με έργο και θα σε πάρουν να το σου πίσω. Αυτά τα συμφέροντά του ήταν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι κανένα δεν έτσι δεν θέλει να τώρα αφού η κυρία Ιησού, η κυρία Ιησού δεν θέλω να δω και η Μόρφω, θέλω να δω σε αυτή εδώ μια παρέμβαση εδώ, διότι ήταν από τους υπαλλήλους, οι οποίοι είναι από τη ψυχή τους και τη ζωή τους. Και μάλιστα καθώς ο Πεμπράδη, και τους υπαλλήλους, για να μην το μιλάμε ενάντια στους υπαλλήλους, και την υπάλληλοι κοσμού το Δήμο, γιατί καθώς ο δύο, τρεις, να τελειώσουν τη δουλειά του και να μιλούν και εμεί στα δημοκρατία. Να μην έρχεστε αύριο. Λέει ότι δεν γίνεται. Μην έρχεστε. Κάποιο κάθε μέρα έρχεται και είναι σαν να μην έρχεται. Μην έρχεστε. Έτσι να πού, αν κάνετε. Κύριε Πρόεδρε, κανονικά είναι πιο πίσω άλλο το θέμα. Ξέρω. Μόνο η ερώτηση. Εντάξει. Μάλλον. Αυτά είναι η εκτάνηση, εσείς το θεωρήσατε δεδομένο και δεν θα πέσει. Θα πάρει για πάντες, πώς έρωτα θέλει. Κατάλαβε, εσείς νομίζατε το θέμα, δεν ξέρω, δεν θα πέσει. Τα τελειώσουν τα φίλια, δεν θα έτσι. Τώρα πλέον θα πείτε, δεν θα είναι καλά. Κύριε Πρόεδρε, παρατηρούμε συχνές διακοπές, οι οποίες υπάρχουν και οφείλονται στο παλαιό δίκτυο. Άρα το παλαιό δίκτυο με ταχύτητα πρέπει να φύγει και να φύγει το καινούργιο. Επίσης, αν είχαμε φροντίσει λίγο και ενισχύαμε αυτό με από τη Σουσάδα, υπάρχουν σε σημεία, όπως είπαν παλιότεροι δήμαρχοι, απομειωτήρες πιέσεων. Δηλαδή, αν εξασφαλίζει με αυτέ γιατί ψηφιά λέτε ότι το θα σπάσει ο Σουλήνα, αν υπάρξει μεγαλύτερη πίεση, των υπάρχουν απομειωτήρε ότι θα βοηθήσουν στο να μείνει. Πάντω φέτο έχω θέμα με τον έργο. Δηλαδή δεν έχω την πίεση που είχα, την ταχύτητα που είχα. Όπω δηλαδή, δεν θέλω να μιλήσω τώρα το κύριο και την κυρία Σίγαμε, αλλά είχαμε εγώ. Είχα πίεση μεγάλη. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, παρατηρώ ότι αυτό το διάστημα έχουμε τεράστια κρίση. Στον Δήμο δεν με φταίει. Όχι, στον Δήμο δεν με φταίει. Να ξεχνάμε γι' αυτό το πράγμα. Κοίταξε, δεν ξέρω αν το ξεχνάμε, αλλά εγώ θυμάμαι ότι έλεγα ότι τώρα είναι από νόμο. Δηλαδή, είχαμε εντύπωση ότι υπήρχε και καλοκαίρι ο
οι καταστάσεις ενδείχουν. Τώρα πρέπει να περάσει ο καλοκαίρι, αυτό είναι συμπάθη. Γι' αυτό έρθω στο συγκρούμενο Παύλο. Εμένα και τον Παύλο έχει κάτι σύμφωνα. Λοιπόν, εδώ το χειμώνα θα έχει να βλέπω όμως και πάλι η πίεση δεν είναι αρκετή. Δεν ξέρω τι είναι. Σε ήθελε ο πληθυσμός που είπα. Μου έτσι δεν άρεσε. Αλλά υπάρχει ένα παιδί με την υπάρχει ένα ζήτημα μεγάλο έτσι στο θέμα της πίεσης και της ποιότητας του νερού. Πολλές φορές ανοίγεις η βρύση και βλέπεις να πέφτουν πέτρες και φώτα. Λοιπόν, για να μην φύγει, μπορώ να σας φέρω για να σας δείξω τι έχουμε εσμένα. Χωρίς φίλτρο, δηλαδή το νερό είναι με πέτρες και λάσπες. Και θα κλείσω, δεν θέλω να πλατιάσω γιατί βλέπω ότι δεν αρχίζει να τελειώσουμε. Πάμε λίγο στο θέμα της κυκλοφορίας. Υπάρχει μεγάλο ζήτημα διαφορετικά το θέμα της κυκλοφορίας. Η πόλη έχει ζήτημα. Μεγάλο ζήτημα. Και πρέπει ούτε για αστυνόμευση υπάρχει. Δεν ξέρω ποιο είναι υπεύθυνο, εγώ δεν βλέπω κανέναν. Μα αστυνομεύεται και άλλο δεν ενδιαφέρεται. Για το τι γίνεται μέσα στην πόλη. Αν κάνουν την κλάδα, την κλάδα, ποιος θέλει, πάνε στα πεζοδρόμια, δίπλα στα νεά, παρακάτω, πάνε, όπου θέλει να θες, δεν υπάρχει καμία, μα καμία αυτή, εποπτεία. Γίνεται το έργο το αξιρίσω το εξανατολό. Της πράγμας ήρθε ένας μενόμενος, ήταν και ο κύριος Γιάννης που μιλούσε μαζί, δεν ήταν ο κύριος Γιάννης. Τώρα αυτή τη στιγμή θα μου πει λέει ποιος έχει κάνει το έργο. Ποιος δηλαδή το αυτό. Ξέρετε, πάντοτε σέβομαι τους συναδέλφους και από τότε θέλω να δώσω ευθύνη σε ελεγχό και ευθύνη σε εξαρτήρια. Είπα ότι μάλλον και εσείς λέω κάνουν έτσι τη μελέτη, η οποία δεν έδωσε δυνατότητα γιατί δεν νομίζω ότι ο κ. Μπάτσα αν ήξερε ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα στην κυκλοφορία, ούτε αυτός θα έλεγε κάτι το έτσι να δημιουργήσω πρόβλημα. Γι' αυτό σας λέω πολλές ιδέες, αφού έχουμε μηχανικούς. Δεν είμαστε οι δήμαρχοι μηχανικοί, έχουμε τόσους μηχανικούς. Δεν μπορούν να σιγουρέψουν για να πούμε ότι θα γίνει έτσι, γιατί τι τις κάνουν. Μας φέρνουν εμάς τα σχέδια, βλέπουμε ωραία ζωγραφιά, ωραία λειτουργία. Τι δουλειά έχουν και τα δουλειά μέσα στον δρόμο. Δεν μπορούν να κουρέψουν τα πάρκα μας. Και γιατί εμείς τα ψηφίζουμε. Τα σου. Εμείς τα ψηφίζουμε. Ναι. Τα ψηφίζουμε. Και δεν είμαστε αμυριευθυνό. Φυσικά και εσείς είστε στον και εγώ και εσείς και ο κύριος Μίτσης ήταν ο οποίος φόρμασε. Και όλα τα έργα εμείς τα ψηφίζουμε. Ναι. Προχθές της προάλλης του είπα την υπόλοιση, το πώς το βρίσκεις στο έργο, μου λέει ποιος το βλέπω. Και ποιος δεν φόραζε σου ότι δεν φορά τα κοπτικά. Εντάξει. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι τη θέση. Λευκό εμείς το συγκεκριμένο κύριο Πύρο. Ναι, αλλά ψηφίσατε. Εσείς το ψηφίσατε, δεν το ψηφίσαμε λευκό. Εντάξει. Για το συγκεκριμένο έργο. Και κληθήκαμε σε ευτυχώ να το υλοποιήσουμε. Να τα λέμε όλα. Αν θέλετε να τα λέμε όλα. Εμείς αυτό δεν το ψηφίσαμε λευκό στο συγκεκριμένο έργο. Όλοι είχαμε πει τι επιφυλάξει μα για το έργο το τότε. Όλοι τι είχαμε πει. Δεν νομίζω κανένα να μην είναι υπέρ και λοιπά. Και ψηφίζουμε για να γίνει κάποιο έργο σωστό. Κύριε Πίνο, μάλλον δεν έχει ενημερωθεί για όλο το έργο τώρα. Θα γίνει μέχρι το Μασούτη, είναι πρώτα στο Μασούτη. Αυτό λέω. Έτσι. Άρα θα στείλει ψηφιακή δρόμο. Από το κόρνερ στροφή μέχρι το Μασούτη κάτω. Θα γίνει με το ίδιο μοτίβο. Θα στενέψει πάλι. Ρωτήστε. Το περάσαμε του πράγματο. Σαν πρόταση. Εννοεί από το κύριο Παλούτο. Ναι. Εντάξει, όσο... Ο Παρός θα πάει κάτι κάπου με το ίδιο ποτέ. Ο Δεύτερος συζήτησε προς τα κύριο Προβαρήτη που έφτα. Μάλιστα. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι θα δούμε, και εγώ το συμφωνώ με τον Δεύτερο, ότι θα δούμε το αποτελέσμα τους, μπορεί να είναι καλό. Μπορεί να σε βιάσει. Σωστά, θα δείξει. Ανέβαζε ένα delay και τώρα αυτό κάνει και έξω. Θα σας πω αυτό κάνει και έξω, δεν κάνω την υποδίδευση. Τους λέω κάντε την υπομονή, θα δούμε αν τελικά έχουμε θέματα στην επικοινωνία, πότε όλες εκείνες οι εξοχές με τα χώματα και λοιπά θα φύγουν ώστε να μπορείτε, αλλά για μένα η ουσία είναι προς τη γωνία του κόρνερ. Πιο πολύ θεωρώ παρά σε κάποιο άλλο, σε κάποιο άλλο σημείο. Άρα θα πρέπει να δούμε λοιπόν εκ του αποτελέσματος, κύριε Θοδωρή, πώς θα εξελιχθεί όλοι. Όλοι αυτό λέμε, κύριε Κύπρο. Ναι. Εκ του αποτελέσματος, γι' αυτό δεν μιλάμε. Θα μπορέσουμε να δούμε, εγώ ένα μιλάω όλου. Γιατί έξω φοβά από κοινωνία. Αν εσείς δεν έξω, δεν την ακούσα έξω ότι όλοι βρίζουν και έχουν το πράγμα.
Βρίζουν για ποιον. Γιατί παραδείγματι. Κάνουμε λίγο κουβέντα. Πρόεδρε, συγγνώμη. Έχει μισή ώρα που με τον κύριο να κάνουμε και λίγο διάλογο να μην κάνουμε. Δεν είναι κακό, είναι για τον πολίτη, δεν είναι κατά την κουβέντα. Δεν είναι το πρόβλημα. Δεν είναι γιατί πρέπει να απαντήσουμε όλα τα θέματα. Άρα λοιπόν, για να κλείσουμε, άρα μιλάμε για πολύ σημαντικά ζητήματα, τα περισσότερα είναι στο χαρτοφυλάκι τη ΔΕΙΑ. Θα πρέπει με ταχύτητα όλα αυτά να κρατήσουμε και να συμπονέσουμε, ώστε να κλείσει και να τελειώσει αυτή η διαδικασία. Το θέμα της κυκλοφορίας της πόλης και με βάση τα έργα που βαλύνει, γιατί θα σκάψει όλη την πόλη για την ρήξη. Όλη η κυκλοφορία όλα αυτά θα πρέπει και θα ήθελα να έχει γίνει ένα συντονιστικό όργανο, έτσι αυτό το λέω από εμπειρία την αποκέντρωση, ώστε να παρακολουθεί και να ενημερώνει την τοπική μας κοινωνία σε ποιο μέρος θα σκάφεται, πού θα πηγαίνουν, αύριο θα είμαστε εκεί, να ξέρει ο κόσμος, να είναι ενήμερος ώστε να το παίρνει και εμείς και αποφάσουμε. Και λίγο λοιπόν, τόσο επειδή η καθημερινότητα έχει και τα καλά έχει βάση, θέλω να συγχαρώ τον αντιδήμαρχο καθημερινότητα, τον Γιάννη Κερδόπου, γιατί όσε φορέ υπήρξε επικοινωνία μαζί του, σε ζητήματα τα οποία του έθελα και έβλεπε τα προβλήματα, αμέσω τα εφέλη, όπω έτσι το θέμα του δρόμου πιπενιά. Πύρος Βεστικής Αλληλέας, όπου είπα στον Γιάννη ότι υπάρχουν πάρα πολλούς κόσμους που περπατάει και εκεί. Εκτό από την Αγία Παρασκευή, αρνείται και περπατάει και γεννιέται πάρα πολλούς κόσμους. Οφείλουμε να κουρέψουμε λίγο αριστερά τη ξένα πόρτα, μου λέει άμεσα. Και την άλλη μέρα που πέρασα, που είναι φτιάξει πανέμορφα. Άρα όλοι είμαστε εδώ γιατί θα μας συμβάλλουν ώστε να βελτιώσουμε την εικόνα και την κατάσταση στον κόσμο με τον ίδιο. Ανάπτυξη εδώ. Έχουμε και χρόνια έτσι, έπρεπε να λοιπόν, τι θέμα να τοποθετηθούμε. Ο κ. Βυσίδης, κ. Σαββαρέλης και ο κ. Σπάθης. Παρακαλώ. Να ξεκινήσω λίγο με τη συνέχεια για το βιολογικό. Φυσικά θέλω την βοήθεια του Μάρκου. Αποδεικτείτε σε θέμα, όχι, γιατί ένα χρόνο τρέξαμε μαζί ως πρόεδρος της ΔΕΙΑ και έχουμε εδώ ένα γραφό που είναι υπογεγραμμένο από εκείνο. Κύριε Μίνο, έτσι για να ενημερώσω και κύριε Δημοτική Σύμβουλη, βασικά να το ξεκίνησα. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να ξεκινήσω ή... Βέβαια, κύριε Πάση, σε τι χώρο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δημοσιογράφη, έτσι για να λέμε γιατί έκανε έτσι ο κύριος Μπίνος μία αναδρομή στο παρελθόν. Τα έργα όμως καθυστερούν δεκαετίες, θα έλεγα. Και πάμε τώρα, επειδή ο κύριος Μπίνος με έκπληξή του λέει δεν ήξερε ότι απεντάχθηκε ο βιολογικός δύο φορές. Θα θυμίσω εγώ έτσι την πρώτη, και αν θυμάται ο κύριος Δήμαρχος, γιατί δεν μπορώ τώρα να δω το έγγραφό μου στα email. Θα το πούμε και αυτό. Ξεκινήσαμε όπως θυμάστε 2 Σεπτεμβρίου του 19 και μας στέλνει η ΕΕΔ, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Κεντρικής Μακεδονίας, η κυρία Ολεοπούλου, ένα έγγραφο στις 5 Ιανουαρίου, το οποίο το έχω εδώ μπροστά μου προς το Δήμο Ελοφίας, και μας λέει: αναφορικά με την πορεία ελοφίσης του έργου 2 κατασκευή για τάση επεξεργασίας λιμάνου οικισμού Αριδαίας στο έργο του Θεόντος, διαπιστώνουν τα εξής. Σύμφωνα με την απόφαση ένταξης της πράξης που του συνοδεύει τον Δημοτικό Δήμο Ολυμπίας προγραμματισμό υλοποίηση του υποέργου, αναφέρει ως ημερομηνία διαγωνισμού τη 1 του 2018 και ως ημερομηνία ανάγκης νομικής δέσμευσης τη 1 12 2018. Ωστόσο, διαπιστώνεται ότι έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους από την εκτιμόμενη ημερομηνία δημοπράξης του υποέργου και χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 10 μηνών από την εκτιμόμενη ημερομηνία σύνευσης σήμασης, χωρίς να είναι ορατός ο χρόνος δημοπράξης, καθώς προκειμένου να συνταχθούν και να υποβληθούν προς έγκριση τα τέκτη δημοπράτησης. Απαιτεί τη συμπλήρωση του πακέτου του έργου με τα απαιτούμενα από το άρθρο 50 του νόμου Τάδε στοιχεία όπως γεωτεχνική μελέτη, τέκτο σπουδισμού και τεκμηρίωση για τον καθορισμό του προπολογισμού. Λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου έργων ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα τα οριζόμενα στη διαδικασία, όπως αναφέρεται ότι όταν κατά την αξιολόγηση προόδου της πράξης διαπιστωθούν αποκλήσεις από τους όρους της απόφασης ένταξης ή παρουσιάζεται μη αιτιολογημένες καθυστερήσεις του χρονικού προγραμματισμού της υλοποίησης,
δύναται να θέσει σε την, δύναται να θέσει την πράξη σε καθεστώς επιτήρησης ή και να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξης της χωρίς να απαιτείται συμφωνία του δικαιούχου. Καλείστε όπως προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες. Έως 15 Δεκάτου, ούτε ένα μήνα από όταν έλαβα, το 2019, εκπώνησε και θεώρησε την υπηρεσία του τέχους τεκμηρίωση του προϋπολογισμού. Ως 31 Δεκάτου 2019, ανάθεση εκπώνησε και ένδειξε από τον νόμιο όργανο της αυτοκίνησης και τεχνικής μελέτης. Ως 31 Δεκάτου 2019, αποστολή στην ΕΕ δετήματος για τύπο σύμφωνης γνώμης για την δημοπράξη του έργου. Και ως 28 Δευτέρου σύγκρουση, δημοσίευση της προκήρυσης. Εννοείται και όλα αυτά γίνανε, στα χρονοδιαγράμματα που μας θέσανε, τα στείλαμε, σώθηκε το έργο, ξεκίνησε μετά όλη η δημοπρασία, ήρθαν οι τέσσερις, έτσι για να θυμίσω, πολύ μεγάλη έτσι, κατασκευαστική κολοσσή, να θυμίσουμε τη Λινέως, Έγκεντρο, Σταλής, Νεράς, πώς τα λέγανε, το θυμάμαι καλά, έγιναν όλες οι ενστάσεις. Κάναμε εμείς ένσταση έτσι για να ξέρετε στην εταιρεία με τη Λινέως, καθώς είχε κάνει μία έκπτωση 50% και όλοι απορούσαμε πώς θα βγει το έργο. Ώσπου να εκδικαστεί, περάσαν δύο χρόνια, παρόλο που είχαμε και τον κορονοϊό, γιατί δεν συνεδριάζονται τότε οι επιτροπές. Εν τέλει, τώρα στο τέλος του Ιούλιο, είχαμε τα τελικά δικαστήρια και τα οποία έχουν τον τελικό δικαιούχο ανάλογο. Τώρα, όσο γνωρίζω, στην σελίδα του Υπουργείου Υποδομών, στο ΙΠΕΣ έργα, υπάρχει το έργο βιολογικός αριδαίος, χωρίς να διατρέχει κάποιον κίνδυνο, προκειμένου να ξεκινήσει η κατασκευή του. Αυτά ξέρω, αν κάπου κάνω λάθος, κύριε Δήμαρχε, κύριε Νέα Πρόεδρε, κύριε Παύλη Φυσίδη, παρακαλώ δύο κόστη. Έτσι για την ιστορία. Κύριε Βηγίδη, ζήτησε στον λόγο. Ναι, μια φορά που ήταν πριν από μένα. Εστιάζεται κάπου πως υπάρχουν ευθύνες. Όχι, απλά το αναφέρω, επειδή ανέφερε πόσα αργά τα έργα, τι ο βιολογικός ξεκίνησε από το 2006, αν θυμάμαι. Και φτάσαμε 26 τώρα. Και κάπου εκεί θα κατασκευαστεί, το 26-20 χρόνια μετά. Δεν κατηγορώ. Μα δεν κατηγορώ. Λέμε, στηρίζω αυτό που λέει. Δεν κατηγορώ. Ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη. Δεν ξέρω, επειδή ζήτησαν τον λόγο μου κάποιοι που θα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ το Σώμα. Μετά από δύο πρώην μάχους που ήταν πολύ σωστές τοποθετήσεις, δεν νομίζω ότι μπορεί να αντιμετωπίσει όλο αυτό το θέμα. Ήταν πάρα πολύ υποδομητική αυτή η κουβέντα που κάναμε σχετικά με όλα τα έργα και με την διαδικασία που υπάρχει στον Δήμο Αμμοπίας. Και ο κ. Μπίνος τοποθετήθηκε πάρα πολύ σωστά, αλλά και ο κ. Μπάτσης. Εγώ έχω να πω με τη σειρά ότι υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία θα πρέπει να τα αναδείξουμε. Το κυριότερο είναι ότι με τα έργα τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή στο Δήμο μας, το οποίο περίμενε να αναδειχθεί και προηγουμένως, ίσως θα έπρεπε να κάνουμε κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, προφανώς προσωρινές, ώστε να αναδείξουμε λίγο το φόρτο του κυκλοφοριακού που υπάρχει στο συγκεκριμένο σημείο της αριθμίας, και δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα, ειδικά τις ημέρες οι οποίες έχουν φυλακή αγορά. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Θα μπορούσα να το δουν λίγο οι υπηρεσίες, γιατί έχουμε αναφερθεί στις υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες υπηρεσίες αποφασίζουν για πάρα πολλά πράγματα μέσα στο Δήμο. Είναι υπεύθυνες για πάρα πολλά κομμάτια. Βλέπουμε ότι έχετε φέρει μια πρόταση για ένα έργο το οποίο περιλαμβάνει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογες με αυτές που έχουν γίνει στα έργα τα οποία εξελίσσονται τώρα. Πολύ σωστά αναφέρθηκε ο κύριος Μήνος σε όλο αυτό το θέμα. Θα μπορούσαμε ίσως να κάνουμε μια κουβέντα για το πώς θα πρέπει να υπάρξουν έκτακτα μέτρα, γιατί υπάρχει ένα έμφραγμα κυκλοφοριακό στην πόλη μας. Το συγκεκριμένο διάστημα. Ειδικά τις ημέρες που υπάρχει και η λαϊκή αγορά, το καταλαβαίνετε όλοι σας ότι τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Η αστυνόμευση, όσο και αν υπάρχει, την είδαμε, υπήρχε και τις προηγούμενες ημέρες, προσπάθησαν. Εγώ ήμουν μάρτυρας ότι το περιβολικό προσπάθησε να αποσοβήσει κάποια γεγονότα. Πρέπει να αποκτήσουμε μια κυκλοφοριακή παιδεία. Αυτό.
Και αυτό θα πρέπει να γίνει πράξη. Όσον αφορά το έργο της ίδρυψης, προφανώς και είναι ένα πολύ μεγάλο έργο το οποίο επιτέλους ξεκίνησε να λειτουργεί. Αγωνιστήκαμε και μοχθήσαμε οι δημοτικές αρχές και του κ. Μπίνου και του κ. Μπάτζη και εσείς, κ. Παρκούλου, που είστε τώρα σε αυτή τη θέση και πλέον εξελίσσεται αυτό το έργο, να μπορέσουμε όσο το δυνατόν σε μικρότερο βαθμό να έχουμε βλάβες και το ξέρουμε ότι θα υπάρξουν, δεν το συζητάμε, δεν γίνεται να φτιάξουμε μελέτα, θα σπάσουμε από κάτι, έτσι, ξεκινάμε το βασικό. Αλλά θα πρέπει να το δούμε όσο το δυνατόν σε λιγότερο βαθμό, να μην διαταράξουμε την καθημερινότητα των πολιτών. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα επιφέρει μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Το περιμέναμε πώς και πώς την πόλη της Αγγλίας, το έργο της σύνδευσης να ολοκληρωθεί και να αποδώσουμε ένα καινούργιο δίκτυο στην πόλη, στο οποίο προφανώς θα γλιτώσουμε από τις βλάβες θεωρητικά και νομίζω και πρακτικά θα ισχύσει αυτό το πράγμα. Αλλά μέχρι να ολοκληρωθεί, όσο μπορούμε, κύριε Πρόεδρε της ΔΕΙΑ, σας βλέπω και απέναντί μου, να έχουμε μια ομαλή λειτουργία, να έχουμε μια ομαλή διεξαγωγή, να ξέρουμε πού περνάνε τα δίκτυα τα υπάρχοντα, που σκάβουν ήδη οι εργαζόμενοι και στις αποκαταστάσεις να δούμε, γιατί στην αρχή διαπιστώθηκε ένα πρόβλημα, έτσι, το επισημαίνω, το ποιος θα εξεκριβάει τις βλάβες, γιατί νομίζω ότι τα συνεργεία της ΔΕΙΑ το πρώτο διάστημα και προς τιμή της ΔΕΙΑ, γιατί πρόκειται για τους πολίτες της Αγωπίας, κατ' εξαίρεση επισκέπασαν βλάβες τις οποίες έκανε ο εργολάβος και δεν θα έπρεπε. Ευθύνη του εργολάβου. Ναι, ήταν ευθύνη του εργολάβου, αλλά ήταν παρόντες. Πολύ σωστά, ήταν παρόντες οι άνθρωποι της ΔΕΙΑ. Και επισκεπάζαν τις βλάβες, να μην επαναληφθεί αυτό το πράγμα, γιατί είναι και κόστος και ΔΕΙΑ. Έτσι, το ξέρουμε πολύ καλά. Είναι μια επιχείρηση η οποία βασίζεται στα δικά της έσοδα, στους δικούς τους ανθρώπους. Έχουμε επιρρυπτήσει αυτόν τον θεσμό, όλοι μας και ο κύριος Δήμαρχος έχει επιρρυπτήσει τον τρόπο και το ξέρει πολύ καλά, να μπορέσουμε να φέρουμε αυτό που πρέπει να φέρουμε και να κάνουν και οι ανάδοχοι εργολάβοι αυτό που πρέπει να κάνουν και να επισκευάζουμε το έργο με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ομαλότητα για την πόλη μου. Αλλά αυτό που θέλω να πω ξανά, για να τονίσω και τελευταία φορά, ίσως να πρέπει μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στην είσοδο της πόλης από τον Εξαπλάτωνο, κάποιες έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, το οποίο θα μας πούνε οι ειδικοί πώς πρέπει να γίνει αυτό, που θα το πω ούτε εγώ ούτε κανένας άλλος, πώς μπορεί να γίνει η κυκλοφορία ακόμα καλύτερη, γιατί αυτά τη στιγμή τα μέτρα που εφαρμόζονται δεν νομίζω ότι βοηθούν την κυκλοφορία της πόλης. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και το αντιλαμβάνεστε όλοι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Καλησπέρα, Καραμπέλα. Μια και ανοίξαμε το θέμα, γιατί ποτέ δεν έχω αναφερθεί στο θέμα του έργου της ανατολικής εισόδου της πόλης. Καταρχάς, θα ήταν πολύ εύκολο για μένα να έβγαινα στους πολίτες και να έλεγα είναι ένα έργο του Μπάτσα του Κεντσικίδη. Εγώ, όταν ανέλαβα την τεχνική υπηρεσία, μετά από 3 μέρες ξεκίνησε το έργο. Δεν το έχω κάνει ποτέ, ούτε πρόκειται να το κάνω. Γιατί δεν το έχω κάνει αυτό? Και θα μπορούσαμε προφανώς να γλιτώσουμε όλες τις γκρίνες και σαν δημοτική παράταξη και εγώ σαν αντιδήμαρχος. Γιατί δεν το έχω κάνει αυτό? Γιατί, όπως είπαμε και πριν, περιμένουμε όλοι να τελειώσει το έργο και να δούμε αν επιτρέπει. Συγγνώμη για το έργο, πια δεν το έχω. Αν επιτρέπει ένα χρήσιμο και όμορφο έργο ή όχι. Όσον αφορά την πληροφοριακή ρύθμιση. Πριν όταν ξεκίνησε, δεν υπήρχε καμία μα καμία κυκλοφοριακή μελέτη. Έγινε στην πορεία από τις υπηρεσίες, η οποία στάθηκε στην Πιπεχώ στην Θεσσαλονίκη, κάνανε τις παρατηρήσεις τους, η αρμόδια, καθόλου αρμόδια υπηρεσία, το στείλανε πίσω, το διορθώσαμε, το ξαναστείλαμε και εν τέλει εγκρίνανε αυτή την υπάρχουν σήμερα κυκλοφοριακή μελέτη. Όχι οι υπηρεσίες ή εμείς. Η καθόλου αρμόδια υπηρεσία της ελεύθερης. Ότι υπάρχει πρόβλημα, συμφωνώ, εγκρίνω και παπουσάνω. Τώρα έχω ένα αλλά.
Κανονικά, σύμφωνα με την πρωτοδιακή μελέτη, απαγορεύεται ουδής πολίτης να περάσει μέσα από το έργο. Το έργο είναι 300 μέτρα σε μήκος όλων και όλων. Είδα αυτές τις μέρες ο εργολάβος, να διευθυνήσω για κάτι ακόμα, ο Δήμος δεν έχει πλέον καμία αποδιότητα πάνω σε αυτό το έργο όσον αφορά την ασφάλεια ή την κυκλοφορία που γίνεται μέσα στο έργο. Όλη την ευθύνη την έχει ο εργολάβος. Ξεκάθαρα. Και το τονίζω προς όλες τις κατευθύνσεις. Δεν έχει ο Δήμος. Μην λέμε ο Δήμος ο Δήμος. Ο χώρος έχει παραδοθεί στον εργολάβο και υπεύθυνος είναι ο εργολάβος. Για την ασφάλεια, για τη σήμανση, για όλα. Προφανώς ο Δήμος της Υπηρεσίας πρέπει να ελέγχει αν υπάρχει κατάλληλη σήμανση. Από εκεί και πέρα, δημιουργείται να το πω ρεαλιστικά απλά. Πηγαίνουν το απόγευμα κάποιοι πολίτες και τραβάνε τις πινακίδες. Το θεωρούν μαγιά. Το θεωρούν. Να μην το χαρακτηρίσω. Με αποτέλεσμα όχι μόνο για τους ίδιους, αλλά θέτεται σε κίνδυνο όλους τους πολίτες. Γιατί τραβάνε τις πινακίδες και έρχεται ο Δημήτρης, ο Μπύρος, έρχεται ο Χρήστος ο Μπάτσης, τα βλέπει ανοιχτά και σου λέει το ανοίξανε και μπαίνουν μέσα. Χωρίς να ξέρουν αν είναι σκαμμένο μέσα, αν υπάρχει φρεάτιο, το οτιδήποτε. Αυτό σημαίνει σήμερα. Προφανώς η αστυνομία θα πρέπει να κάνει καλύτερη αστυνόμευση. Δηλαδή, ο νόμος λέει όποιος πειράξει την ακίνηση σήμανσης, 2 χρόνια φυλάκιση. Βέβαια, ο σύγχρονος στην Ελλάδα τι σημαίνει, που πηγαίνει όταν γίνει το κακό, τότε ενεργοποιούνται όλοι οι νόμοι. Δυστυχώς. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Ο εργολάβος έκανε ένα ανάκομα, που το είδατε όλοι και στα μέσα, ένα ανάκομα, 1,5 μέτρο, και πηδούσαν πάνω από το ανάκομα για να μην κάνουν 100 και 200 μέτρα από τον περιφερειακό, από το δασάκι. Αυτή, συμφωνώ απόλυτα στο Γιάννη που είπε, οδηγική παιδεία. Και είναι την οτροπία μας για αυτό. Είναι την οτροπία, δυστυχώς από εκεί ξεκινάμε. Και όχι για τα 300 μέτρα. Διαβάζω σε ένα μέσο, την πρώτη μέρα που είχε τη λαϊκή όταν έπαιξε ο δρόμος, σοκ στο τσιφλίκι. Όχι, δεν είναι σοκ στο τσιφλίκι. Μάθαμε να πηγαίνουμε μέχρι μπροστά στους πάντους να παρκάρουμε από το τσιφλίκι. Το τσιφλίκι είναι 100 μέτρα. Σκεφτήκαμε ποτέ, αν χρειαστεί ένα στενοφόρο να μπει στο τσιφλίκι. Όχι, γιατί γίνεται τώρα. Ότι θα πεθάνει κάποιος. Όχι, στο τσιφλίκι να παρκάρουν για τη λέει. Θα σταματήσουμε 100 μέτρα, 150 μέτρα. Τόση είναι η άδεια από το κέντρο. 200 μέτρα είναι η άδεια. Δεν είναι Στέφανε, και θα ήθελα και την άποψή σου που είσαι στο επάπτωρο που σήκωσε και το χέρι το θυμήθηκε. Είναι η νοοτροπία μας αυτή. Δεν φταίει ούτε η υπηρεσία, ούτε η κυκλοφορία, ούτε η νοοτροπία μας. Τι είναι η άδεια. 200-300 μέτρα είναι από το κέντρο, σε όποια πλευρά και να πάμε. Όχι, πρέπει να παρκάρουμε εκεί. Θα πάμε στο Λάκη στο Θυσιάδη, το λέω απέναντι να πάρω ένα σταυρό. Μπροστά στο Λάκη πρέπει να παρκάρω. Και θα δείτε το παρκάρω αν δεν έχει μπροστά στο Λάκη. Διπλά θα το πάρω, μπροστά στο μαγαζί του. Γιατί έτσι μάθα. Θα μπορούσα να πω και πολλά, αλλά ας αναλυθώ και ας αναλυθώ και πολύ. Γενικά, δεν είναι το μάθος, θα γίνει άλλο. Εδώ είναι, προφανώς δεν θα υπάρξουν να ταράξεις. Στην επιφάνεια του έργου. Στον δρόμο, αύριο θα γίνει αλλού, αύριο θα γίνει στην πλατεία. Να μην κάνουμε με τον πεζόδρομο με την πλατεία, γιατί θα έχουμε να ταράξει. Και πώς θα το κάνουμε, πάμε τώρα θα γίνει σε ένα λεπτό να το χτυπήσουμε και να γίνει ο δρόμος. Ας έρθουν αυτοί οι δικοί να μας πούνε πώς θα τα κάνουν αυτά τα. Απ' τη μία θέλουμε αίμα, απ' την άλλη δεν θέλουμε να χάσουμε την ησυχία μας. Δεν γίνεται, πώς θα γίνει. Και δεν φταίει ούτε κανένα παλούτο, ούτε κανένα πάτη, ούτε κανένα πίνο. Τα έργα είναι έργα. Και έτσι γίνονται. Αυτή τη στιγμή γίνονται έργα. Και στην Έλασσα και στα Γαλλίτσα. Α πάνε στα Γαλλίτσα να δουν ότι είναι κλειστό όλα τα και στα Γαλλίτσα. Όλο το κέντρο είναι κλειστό. Όλο το κέντρο είναι περιφερειακά και δεν πηγαίνει κανένα. Μα έτσι είναι, πώ θα γίνει το έργο. Στον πεζόδρομο γύρω γύρω κάνουν ένα έργο. Το ίδιο και στην Έλασσα. Δηλαδή εμεί εδώ στην Ελλάδα δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Τόσο δύσκολο είναι. Θα μπορούσα να πω πολλά. Σε κάποιο άλλο χρόνο θα πω και άλλα πράγματα. Να μην καταθέσω τον χρόνο, θέλω και συνάδελφοι να μιλήσω. Ευχαριστώ. Μπορώ να σα πω ότι δεν έχω τον χρόνο να καταθέσω τον χρόνο. Είναι φαντάσιμο στην κυρία Σαββατά. Ευχαριστώ, Ρέγκο Μπέλα. Θα ήθελα να συμπληρώσω πάνω στο κομμάτι των ασθενοφόρων. Έχει συστηθεί κανονισμό λαϊκών αγορών. Δεν τηρήθηκε. Σα το είχα τονίσει. Αν είναι μια επιτροπή, αυτή τη στιγμή να γίνει κάποια συλλαγική αγορά, που θα είναι κόσμο που δεν μπορεί να πει ούτε στον αστυνομικό, ούτε στην αστυνομία, ούτε την περιουσία. Ναι, πώ ο δεύτερο δήμαρχο σου λέει ότι μα έρχεται σε πίσω και τάξει ο κέι. Εσύ σαν δήμο, τον κανονισμό λαϊκών αγορών τον τηρήσατε. Εσύ λέει για μέσα στη λαϊκή αγορά. Όχι έξω, σου λέει.
Όταν θα γίνει σαν άνθρωπο, γιατί έχουν δημιουργήσει μια επιτροπή μετά στον πόλεμο, θα γίνει ο κ. Χρυσίδη, είναι συνάδελφο. Είναι στον πόλεμο. Ο Μάστιμο, μπορούμε να σου πει τον κόσμο. Και ένα ακόμα. Ο κ. Δήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών ανέφερε και είπε ότι ο λάθο ευθύνεται και έχει όλη την ευθύνη για το έργο τη εισόδου από τι αγνάδε που σα έδωσε. Αφού ευθύνεται ο λάθο, θα κάνει όλε τι δουλειέ ακόμα και στη ΔΕΙΑ. Δεν θα ανακατεύει τη ΔΕΙΑ, θα προβλέπετε. Αυτά είναι ακούσματα του κόσμου. Δεν θα βγάζω από το νέο μου. Αυτό είναι μέσα στο πρόβλημα. Κύριε Τζαρνιά, για να φτάσουμε και για να κλείσουμε. Σε μια διευθύνηση μόνο από τον Στέφανη, πάνε να φέρνει μόνο για το έργο εκεί για τον οποίο έχει για την διευθύνση. Εγώ είπα οι συντάξεις εκεί πέρα. Είναι τελείωσε. Δεν τελείωσε. Για την κυκλοφορία μας, συγγνώμη, πέθανε που σε διακόψαμε λίγο, σε πήρα μια διευθύνηση. Συγγνώμη, όσον αφορά για την ευθύνη, αναφέρθηκα στο κυκλοφοριακό. Το αμάξι που μπαίνει μέσα, ο πολίτης, ο πεζός, ο οποιοσδήποτε. Δεν είναι θέμα, δεν μιλάω για το έργο σαν βλάβη αν έγινε καλό ή όχι. Μιλάω γιατί έχει την ευθύνη του χώρου και την ασφάλεια του χώρου. Τα παιδιά του, το σχολείο, την ασφάλεια του χώρου και τις βλάβες που θα προσπαθούν να πληθούν. Έχει τελειώσει, δεν είπα ότι είναι κάτι σου αυτό. Συγγνώμη, να κάνω και ακόμα διευκρίνηση. Είπαμε τον εργολάβο να κάνει και το δίκτυο τη σύνδευση. Ταυτόχρονα μαζί με το αποχαιρετευτικό που έγινε, για που ξεκίνησε, ώστε να σφαλτοστοθεί και αργότερα και έβαλε την αναμονή εδώ για να μην ξανασκάβει, γιατί ξεκίνησε ας πούμε από τον Άγιο Αντώνη. Στον άκρη εδώ θα είχε μπορούσε να έχει τελειώσει τώρα. Γι' αυτό κάνουμε και το δίκτυο τη σύνταξη, έχει τελειώσει και η ίδρυψη και η αποχαιρετευτική. Εκεί προ ενημέρωσή σα, αλλά μιλούσε για την ασφάλεια των οδηγών και των πολιτών. Έχει τελειωθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ που προσθέτουμε το λόγο. Λοιπόν, στο ερώτημα που έθεσε ο κύριος Δήμος στην ειδική συνεδρία της Απολογίας, θέλω να ρωτήσουμε την λέξη Απολογίας. Καταρχήν, χαίρομαι για το ύφος με το οποίο και σήμερα μίλησε, όπως και τις προηγούμενες φορές, δεν μπαίνει σε μια λογική στήραση της πολίτησης και τα θέματα ένα προς ένα μεταφέρεται, δηλαδή το θέμα του βιολογικού, τη σύνδεση του κυκλοφοριακού, τα ζητήματα τη καθημερινότητα, είναι σίγουρα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία μα όχι τα τελευταία χρόνια, δεκαετίε. Άρα, δηλαδή, η έννοια τη απολογία για μια δημοτική διοίκηση που έχει θητεία τώρα 10 μηνών, δεν ξέρω πόσο νόημα έχει. Αλλά εδώ πέρα θα ήθελα να θίξουμε τα μεγάλα ζητήματα που υπάρχουν στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, που κυρίως έχουν να κάνουν με τις κακοδαιμονίες λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού της πολιτείας. Άρα, δηλαδή, δείτε, παράδειγμα, το πρόβλημα του βιολογικού καθαρισμού, τις καθυστερήσεις που υπάρχουν από την διαδικασία που καλούν οι ίδιες υπηρεσίες να ακολουθήσουν, με την εμπλοκή και τις καθυστερήσεις που υπάρχουν σε δικαστικές αρχές όταν αυτά τα θέματα πηγαίνουν σε αυτές, με την προστατεύωση των διοικητικών και των τεχνικών υπηρεσιών, ακόμα θα έλεγα ακόμα και με τη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών. Άρα, λέει, το δικό μας το στοίχημα είναι και με τη δική σας συμπαράσταση και με τις ιδέες που πάλι το ξανατονίζω ότι είναι σωστός ο τρόπος και είναι χρήσιμος ο τρόπος που το θέτεται. Είναι εμείς να κάνουμε το βήμα παραπάνω, στην καθημερινότητα να τα ευνοηθήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα, να κάνουμε τη μικρή διαφορά. Υπάρχουν περιθώρια, σίγουρα έτσι, γιατί βλέπουμε και στις άλλες δημοτικές αρχές στη χώρα, να πηγαίνουν τα πράγματα πολύ πιο γρήγορα και κυρίως να μπορούμε να προβλέπουμε σε εσάς και να σε αντιμετωπίσουμε γρήγορα και έγκαιρα. Λοιπόν, αυτά θα τα συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Τσαρνιά. Κύριε για να κλείσουμε. Θα ήθελα να θέσω το χρόνο με την αντιμετωπίσεων. Τώρα τι έχει μαζεύει. Έχουν λύσει οι αφορίες του κυρίου Μήμα όσον αφορά τους υπόλοιπους, αλλά ο ίδιος νομίζω πως θα πρέπει να ήξερε ή να απαντήσει τον εαυτό του, αλλά φαντάζομαι έκανε τις ερωτήσεις για να ακούσουν οι υπόλοιποι. Όπως και η ενημέρωση του κ.
βάζει αυτή που είναι, γιατί θα μας είπε, γιατί θα μας διάβασε που νομίζω πως λίγοι τα καταλάβουν αυτά που είπες, Χρήστο. Είναι πολύ έτσι, συλλογικά αυτά που μας είπες. Θα πρέπει εγώ να είχα, απορίες όσον αφορά τα θέματα που φίξατε, γιατί βλέπω ο βιολογικός ήταν ένα έργο το οποίο ξεκίνησε από το 2000, ήταν στο ΕΣΠΑ από το 2007-2013. Απεντάχθηκε μια φορά, πέρασε σε ένα πρόγραμμα γέφυρα στο 2014-2020 και πάλι κατάχθηκε. Η δεύτερη φορά, όταν πετάσετε ένα έργο, δεν χρησιμοποιείται από το ΕΣΠΑ. Οπότε είναι ευθύνη τη κεντρική κυβέρνηση να βρει έναν τρόπο να το εντάξει σε κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο για να γίνει. Απεντάχθηκε ακόμα ένα πρόγραμμα. Δεν απεντάχθηκε το έργο, δεν έχει μεταφέρει. Έχει γίνει μια δικάσιμο, έχει οριστεί εργολάβος, είναι η εταιρεία Θεσέας, στον οποίο έκανε η εταιρεία Μηρέας, έκανε την έφτασή της, βρίσκοντας τα δικαστήρια στις 25-24, είναι η δικάσιμο όσον αφορά το θέμα της ένστασης που έκανε μια εταιρεία στην άλλη, για να πάρει να καταλάβει πόσο, γιατί τα λόγια είναι τα κατάλληλα όμω. Οι υπόλοιποι ξέρετε πάνω κάτι λύση. Και αν θέλετε και κάποιο εξτρά διευκρίνηση, συμβουλήστε, ξέρετε που είναι την τεχνική υπηρεσία, να πάμε και μαζί να σα αφήσω και τα έγγραφα τα οποία αφορούν στα συγκεκριμένα θέματα. Για να αυτό είναι το πιο λίγο. Τη πρωτοτυπία του λοιπόν 24 έγινε δικασμό, η οποία δεν έχει βγει από μια απόφαση από τη δικασμό. Για φέτο μιλάμε. Η δικασμό δεν έχει. Αφού βγει αυτή η δικά μου πληρωστή, ο εργολάβος που πληρωστή, έχω μια ενημέρωση από, από την ειδική υπηρεσία διαχείρισης, διαχειριστή αρχή δηλαδή, ότι περιμένουμε, με λίγα λόγια, δεν θα σας το διαβάσω λίγο σε αυτό που κάποιος, περιμένουμε τι θα συμβεί με το νέο αποτέλεσμα της απόφασης αυτής, για να προχωρήσουμε, να δούμε αν πλέον χρηματοδοτικό εργαλείο θα χρηματοδοτηθεί ο βιολογικός της ΑΕΔΕΑΣ για να προχωρήσει. Ένα μονοί λοιπόν της απόφασης, της δικαστικής απόφασης. Δεν έχει επιταθεί το έργο. Θα γίνει το έργο. Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε και σαν κράτος, γιατί αν δεν το κάνουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να γυρίσουμε τα λεφτά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν, το ξέρετε πολύ καλά, για το κοινωνικό, για το δίκτυο, να γυρίσουμε πίσω. Και αυτό είναι η ιδέα. Αυτά πρέπει να πληρώσει η ΔΕΙΑ. Ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει η ΔΕΙΑ. Δεν υπάρχει περίπτωση να πληρώσει ούτε εγώ η ΔΕΙΑ. Οπότε θέλουμε, δεν θέλουμε. Όχι, όχι, ξέρει. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Σαν ελληνικό κράτο, α πούμε, συνολικά, πρέπει να δούμε τη λύση. Δεν θα το χάσω αυτό που λέω. Πιστεύω. Στο σημείο που έχει φτάσει. Όσον αφορά το θέμα τη αποχέτευση, του αποχέτευτικού μάλλον, του δικτύου, από ό,τι είδα και διάβασα, με την απόφαση 3.10 του 2018 είχαμε επιμερώσεις, κύριε Πίνα, το ξέρετε πολύ καλά, δεν χρειάζεται. Απλά το λέμε για να το ακούνε οι υπόλοιποι, να ενημερωθεί το σώμα και οι πολίτες που βρίσκονται εδώ. Στις 15-18 λοιπόν είχαμε την πρώτη προσωρινή βεβαίως υπέρευσης από το τεχνικό τμήμα Ακαδημική Υπηρεσία δηλαδή, και στις, με την 2.16-19 απόφαση είχαμε την 19. Του 19, η οποία ήταν το Σεπτέμβριο του 19 συγκεκριμένα, είχαμε την οριστική απόφαση παραλαβής του αποχετευτικού. Τα γνωρίζετε αυτά. Για το βιολογικό, όπως είπαμε, δεν είχε πενταχθεί το έργο, δεν κινδυνεύει, Απλά επιφυλάσσομαι όσον αφορά το κομμάτι του πότε θα βγει κάποια χρηματοδότηση για να το υλοποιήσουμε. Ευελπιστώ να είναι επιμερών, γιατί επιμερών βλέπω πολλά έχουν πέσει στο κεφάλι μου, τα οποία έχουν ταλανίσει την περιοχή μας. Να θυμίσω και πάλι ότι, όπως είπαμε, το έργο του Βιβλικού είναι το 2007. Έχουν πολύ να δώσουν λόγο και λογαριασμό για αυτό το θέμα του Βιβλικού. Πολύ πριν από εμάς. Εμείς όμως πάλι δεν θα δώσουμε, δεν θα ρίξουμε ευθύνες. Ξέρουμε πολύ καλά, πέρασαν διάφορες καταστάσεις από την χώρα. Για μένα προσωπικά είναι αντιλογικό.
αν δεν ρωτήσει με. Ότι δεν έχει κάποιο σημασία που είναι. Ναι, αυτός πλαστής μπορεί να πάει. Αφού θα σαν πολίτης μιλήσω τώρα, δεν είσαι σαν πολίτης. Η εργασία της είναι να κάνουμε μια αναφορά, μια που στο θέμα της σχέδευσης, θα τα για το βιομηχανικό. Αναφέρατε για το θέμα της συνδεσιμότητας στο καινούργιο βιολογικό, προς τον πρώτο παλιό υπάρχει έτσι για να αναφέρω ότι οι δύο αγωγοί, παλιός και νέος, καταλήγουν στο ίδιο σημείο. Το ξέρετε αυτό που είναι κάποιος, το ίδιο σημείο, καλό μου το ίδιο σημείο. Το θέμα μας δεν είναι αν είναι στο καινούργιο αγωγό καλύματα ή στο παλιό. Έτσι για λέω, ο δεν υπάρχει, στο ίδιο σημείο καταλήγουν και γιατί το αναφέρω αυτό. Το αναφέρω αυτό γιατί. Σε περιπτώσεις που έχουν θέματα με το παλιό δίκτυο, γιατί υπάρχουν θέματα, σπάει και είναι ασύμφορο να πούν ευσκευάσεις και είναι προτιμότερο να συνδέεις μια υποδομή με το καινούργιο παρά να ευσκευάσεις το παλιό και να συνδέσεις ξανά την υποδομή με τον παλιό. Γι' αυτό σε κάποιες έκτακτες περιπτώσεις μπορεί να κάνει έκθεση ένας πολίτης, μια υποδομή και να το συνδέσουμε στο καινούργιο και το υπολογικό. Δεν υπάρχει, είναι κάπω παράδειγμα, εντάξει, ένα που είναι ωραίο, αλλά τη στιγμή που και οι δύο αγωγοί καταλήγουν στο ίδιο σημείο, γιατί να μην το κάνουμε, να τον έχουμε και έτοιμο συνδεδεμένο με αυτόν που θα συνδέσουμε, γιατί αν το δώσουμε στο παλιό, δύο φορέ θα πληρώσουμε, θα επισκευάσουμε το παλιό και εν συνεχεία μπορεί σε ένα χρόνο, μετά είναι τώρα, να το ξανασυνδέσουμε στο καινούργιο. Οπότε καταλαβαίνετε το κάνουμε αυτό για λόγου και οικονομία. Και οικονομία. Η λειτουργικότητα του είναι. Εξασφαλισμένη. Λειτουργικότητα του καινούργιου αγωγού. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Το προβλέπουμε εξιδίων. Να κλείσω με αυτή την κουβέντα όσον αφορά το θέμα του βιολογικού και τη αποχέτευση. Να πάω και στο τρίτο θέμα που αναφέρατε για το θέμα τη σύνδευση. Η έναρξη του έργου, ξέρετε, δεν ξέρω αν έχετε δει, έχει ξεκινήσει από τις 3 Δεκάτου. Όχι επίσημα, είναι επίσημα να το πω, γιατί κανονικά θα ξεκινούσαμε από τον Άγιο Αντώνιο, αλλά φάνηκε ότι ξεκινήσαμε από την είσοδο της πόλης, το έργο που γίνεται για την είσοδο της πόλης, αλλά μια που ξεκίνησε εκεί το έργο και ήταν να περάσει από εκεί ο καινούργιος αγωγός σύνδευσης, αρπάξαμε την ευκαιρία και για να μην ξανανοίγουμε μετά, περάσαμε και το έργο της αποκατάστασης του καινούργιου αγωγού της σύνδευσης. Μια που άνοιξαν τα όμπρια και είχε και το έργο της διάβασης. Αφού τελείωσε το έργο εκεί, έχουν τελείωσει και σαν εταιρεία και ο Ρολάδος από το σημείο εκείνο, όσον αφορά το θέμα της ίδρυψης, ξεκίνησε το έργο εδώ και περίπου μια εβδομάδα από την πλευρά του Αγίου Αντωνίου. Από εκεί θα συνεχίσει, περιφερειακά πρώτα, επειδή υπήρχε κάποιοι προβληματισμοί από πολίτες για να φέρθηκαν στο αν θα είμαστε τα Χριστούγεννα στο κέντρο της ΑΕΔΕΣ αυτό. Σαν να πούμε ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, θα πάμε περιφερειακά για να αποφύγουμε τέτοια θέματα, ώστε μετά τις γιορτές, αν χρειαστεί, να δούμε προς το κέντρο. Νομίζω ότι έχουν τεχνικές λογικές, όχι που βολεύει. Όχι που βολεύει, έτσι είναι. Γιατί το ξεκίνησε από το δυναμικότερο σημείο και από τα πιθανότητα. Έχει συγγνώμη και το παντοσύνδεσμο, έχει την ευκαιρία ο Ρολάδος. Να κάνει με το συζήτηση με όλα τα στιγμή. Δεν είναι κακό αυτό. Μπορείς όποιο. Δεν μπορούσα να κάνω. Δεν μπορούσα να κάνω. Δηλαδή, αν μπορεί να κάνω. Σε αυτό είχε πει την ευκαιρία μου. Να σε βοηθήσω να αν το οργανόγραμμα, ήταν στις γιορτές μέσα να είναι μέσα στο κέντρο και είχαν και έχουν τη δυνατότητα να το παρακάψουμε, να το κάνουμε. Έχω δεν το όσον αφορά το θέμα της λειψιδρίας, και σε αυτό νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να είχε κανένας από την αντιπολίτευση απορίες, γιατί το έργο το θέμα που ταλανίζει πάρα πολλά χρόνια την αριθμητική, έχουν βοηθήσει στις αριθμητές, κάτι που στις θα μπορούσαν τα προηγούμενα χρόνια, θα μπορούσε να συνδεθεί. Ξέρετε γιατί συνδέθηκε η γεώτηση της Σωστάνωσης που στέλνετε. Ξέρετε, δύο ήταν οι λόγοι. Ένας λόγος ήταν γιατί περάσαμε. Δεν τα πληρώσαμε. Αν περάσαμε, ανοίγουν στο πρόγραμμα του διαδικασία. Δεν διαφωνώ, Σε να ξεκινήσω από εκεί και να σταματήσω. Γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή πρόβλημα όσον αφορά την πίεση. Γιατί αναφέρατε για αυτό το θέμα. Εκτός ότι έχουμε και τα υπόλοιπα.
όσον αφορά το θέμα των καταρσιών, καταρσιών, φερτών υλικών, τέλος πάντων και του ασέλικου. Μισό λεπτό. Δεν ξέρω να σας κάνω αυτό. Είναι το ξέρετε πολύ καλά ότι το έχουμε πει και σε προηγούμενες συνεδριάσεις ότι περιμένουμε το Υπουργείο Εσωτερικών να μας εγκρίνει αυτή την αφάνη, η οποία αυτά τα χρήματα που επενδύσαν το πρόγραμμα της εταιρείας θα χρησιμοποιήσουμε για το έργο της Σουσάντας και του Λουτρακίου. Και τελειώνω αυτό. Θα το πω όμως από τα σώρα, γιατί για μένα δεν ήταν τίποτα να συνδέσουμε τα προηγούμενα χρόνια που είχε περισσότερη άνεση η δουλειά και όχι τώρα σε αυτό το συμπόριακο σημείο που έχει φτάσει και δεν έχει 20.000 ευρώ τη ΔΕΗ για να συνδέσει το ρεύμα στην γεώτηση τη Σουσάντα, ώστε να φέρουμε το νερό στην Ελλάδα. Και με αυτόν τον τρόπο, ξέρετε πολύ καλά, το νερό είναι πάρα πολύ, η κλίση είναι πολύ μεγάλη και όταν θα συνδεθεί, μπορεί να καταργηθούν ακόμη τα μηχανάκια στι υποδομέ. Είναι τόσο πολύ το νερό. Γι' αυτό και αναφέραμε το θέμα τη παλαιότητα. Όσον αφορά με την πίεση που θα έρθει και θα μα κάνει βάση μα, πέρα από αυτό, και το θέμα των μειωτήρων, δεν υπάρχουν μειωτήρε, δεν είναι το ενό, δηλαδή δεν είναι κάτι που είναι το ψάχνουμε τώρα. Υπάρχουν μειωτήρε, οι μειωτήρε είναι έτοιμοι και περιμένουμε την παντόδοση, όπω είπα, για να χτυπήσουμε το θέμα τη υψηλή. Βέβαια, είχαμε ένα καλοκαίρι πολύ άνετο, έτσι. Πολύ άνετο. Είχαμε θέμα με τις πηγές της πληροφόρου, τις οποίες και ένας τρόπος ήταν για αυτός που μειώθηκε λίγο η κλίση, τις μειώσαμε για να αποφύγουμε το θέμα του ασθενικού να είναι σε μικρότερο βαθμό από ό,τι υπήρχε πριν. Για αυτόν τον λόγο. Οι βλάβες που συμβαίνουν, ξέρετε πολύ καλά, καλύτερα από μένα, όλοι σας, ότι το δίκτυο, το παλιό δίκτυο της ύπαρξης της Αλυθέας είναι αυτογράφο. Για μένα ήταν μεγάλη έκπληξη αυτό που το ανακάλυψα. Όταν μου είπαν ότι ξέρετε, δεν υπάρχει καρτογράφηση στο παλιό, δεν ξέρετε. Τι να σας αφήνω να σκεφτείτε όλοι σας. Εγώ δεν έχω κάτι να πω. Για μένα ήταν έκπληξη. Δεν θα ρίξω ευθύνη, δεν θα πω κάτι, δεν ξέρω τι συνέβη. Και ήταν ακαρτογράφηση το δίκτυο της έρευνας. Γι' αυτό και ξεκινώντας ο εργολάβος, πήγα στα διπλά. Στο περίπου τα παιδιά τη ΔΕΙΑ. Στο περίπου ξέραν που είναι το δίκτυο. Αλλά όχι ακριβώς. Γι' αυτό και συνέβαιναν αυτά που συνέβαιναν. Ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστούμε τον κύριο Πάπο. Για να περάσουμε μετά στην εμπιστοσύνη. Κύριο Χρυσόπουλο, ένα λεπτό κύριε Πίνο. Ήθελα το λόγο κύριο Χρυσόπουλο να δώσω συγγνώμη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πίνο, αγαπητοί συνάδελφοι. Ακούστηκαν πολλές αιτιάσεις, εκφράσεις, ερωτήσεις, απαντήσεις. Δηλαδή χαίρομαι, είναι η πρώτη φορά που βλέπω τόσο ενεργά τα μέλη του κοινωνία και αντίμακοι, οι πρόεδροι, να παίρνουν θέσεις όλα τα ζητήματα και να θα έλεγα όμως, αυτό είναι παρήγορο. Εκείνο το οποίο είναι ανήσυχο και σας παροτρύνω να μην το ξανακάνετε. Η ευθύνη των πολιτών είναι μία. Όταν έρχονται σε κάτι, ξεκινούν με την εκδημιουργία τους. Εσάς σας επέλεξα να διοικηθείτε 5 χρόνια τον τόπο. Άρα λοιπόν, ερωτήσεις, ενστάσεις, τι που απαντήσω. Από το 2007, το 2010, το 2014, μοιρασμό ευθυνών. Όχι αγαπητοί συνάδελφοι. Ξεχάστε αυτή την προσωπική και δεν δείχνετε κανένα. Από τη στιγμή που είστε δημοτική αρχή και μάλιστα με εμπειρία περίπου έως δεν δικαιούστε να μας έρθουν αυτό το πράγμα. Ασφαλώς και τα κακό σκήμενα. Αν θέλετε να μπορείτε να τα κατηγοράσετε και να πάρετε απαντήσεις γιατί είναι παρόντες και οι προηγούμενοι διοικούντες μέσα στην αίθουσα. Εδώ θα πάμε ίδιο στο πράγμα. Προσέχω και να μοιράζουν αυτοί. Κλείνω την παρέμβαση. Το μήνα Φεβρουάριο ήταν η πρώτη μου από τις πρώτες τοποθετήσεις που λέγοντάς σας ότι έχει κανονική ενός έτους. Έτσι είναι στην κατοχή μου και μετά θα μιλήσουμε, αφού δούμε τα προβλήματά σας. Σας είχα πει παράλληλα τότε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι το έργο του οποίου είναι προς κατασκευή, γιατί τα έργα αυτά είναι έργα που μπορεί ζωής, έτσι έχουμε συνηθίσει να τα λέμε, θα εξυπηρετήσουν ή θα ταλαιπωρήσουν, θα καταποδοκούν τους πολίτες, τους επισκέπτες αυτού του τόπου. Σας είχα πει ότι συγκεκριμένα σταματήστε ή τροποποιήστε το έργο
της αναπολιτικής, τους όμως προς εξαπλάτανο, γιατί, για ένα και μόνο λόγο, εγώ δεν ήξερα λεπτομέρειες. Λεπτομέρειες ακούγονται κατά περίπτωση, αναφέρεται ο κύριος Αντιδήμαρχος, ο κύριος Δήμαρχος και άλλη σήμερα. Δεν γίνεται, παιδιά, που το είδατε αυτό, κατά περίπτωση, πλάτος ή του σημερών, κατά περίπτωση, 15, 18, 17, 9, 10, 6, 20, σοβαρά μιλάτε. 6, 20. Οι δρόμοι ανοίγονται, οι είσοδοι αν ανοίγονται. Θα μπορούσε λοιπόν να γίνει μια τροποποίηση προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερο εύρος στην κίνηση. Και μαζί με αυτό σας είχα πει ότι είναι ευχής έργο να προχωρήσετε άμεσα, αν δεν το έχετε κάνει, γιατί δεν ήμουν σε θέση να μπορούσα να το έχετε κάνει. Ανοίξτε περιφερειακό δρόμο. Βοάει η κοινωνία. Ασφαλώς και τα λιμπόδια θα υπάρχει τον πολιτό όταν κατασκευάζουν έργα. Και μακάρι ο Δήμος Αλμοβίας από αύριο να είναι εργοτάξιο. Όμως, τα έργα γνωρίζεις. Μην κάνουν έτσι όσο. Αυτά λοιπόν η τοποθέτησή μου, η άποψή μου, την οποία παραμείνει μικρό σήμερα. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ένα δευτερόλεπτο, αν μου επιτρέπετε. Ευκαιρία του Ζήμου Χρυσά, ένα δευτερόλεπτο. Αρκετή. Είμαστε την ευκαιρία που το θύμισε ο κύριος Χρυσόπουλος. Κύριε Πίνο, ένα δευτερόλεπτο. Έχω πιάσει εδώ πέρα και μία ώρα. Επειδή είναι δικό σου που τουρέφει πάρα πολύ πολύ. Πάρα πολύ. Γιατί δεν σταματάς το έργο, γιατί... Όχι, γιατί δεν σταματάς το αυτό, το λένε τον Ιανουάριο που άκουσα. Θα ήθελα και εσύ να αναφέρεις τον πληροφορήσω. Γιατί δεν το γνώρισες, αλλά και τους πολίτες, το έργο δεν μπορεί να σταματήσει. Ένας συγγνώμος και αν διαφωνεί ο Γιάννης Αλούδη, είναι να πληρώσουμε τον εργολάβο τα 3 εκατομμύρια, να το πούμε αύριο στο, να το δώσουμε τα λεφτά του. Για την ανάπλαση μιλάω. Για την ανάπλαση όλου και σε... Για την ανάπλαση. Είναι 3 εκατομμύρια. Καταρχάς να διακρινήσω αυτό. 3, 1, 5, 3. Μισό λεπτό. Ούτε τροποποιήσεις μπορούμε να κάνουμε, γιατί είναι από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Μισό λεπτό. Από... Μισό λεπτό. 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 Είναι σοβαρό η δημάδα. Δεν θέλω να κάνω 2 λεπτά, δώστε μου για πλήρω λεπτό. Δεν κάνουμε κάτι άλλο. Το έργο, αυτό που υλοποιεί ως πρίκτονα, σας πω έτσι, τη μεριά του σχολείου. Είναι 2 έργα. Ένα είναι από την αρχή, από το άγραμμα των ποδίων, μέχρι τη μέση σχεδόν, τα σχολεία μέχρι το γενικό λύκειο, και το δεύτερο είναι από το γενικό λύκειο ως το τέλος. Είναι 2 έργα. Το ένα είναι 237.751 και το άλλο 198.918. Το τρίτο έργο ξεκινάει τώρα. Αυτό είναι το μεγάλο έργο. Αυτό ξεκινάει μπροστά από το χώρο, μπροστά από τα ΚΤΕΛ, πηγαίνει γύρω από τα σχολεία, από το μάγνου τα μηχανάκια, να σας πω να καταλάβετε, και γυρνάει πίσω από το δεύτερο γυμνάσιο, από το στενό, το οποίο δεν έχει αυτό όλο το απόστροφο, γιατί είναι έτσι. Αυτό ξεκινάει τώρα. Το οποίο θα γίνει και ποδηλατόδρομος ταυτόχρονα από τη μεριά του ΚΤΕΛ. Αυτό έχει 2.283.000. Ξεκινάει τώρα που πάρα πολλοί πολίτες δεν το γνωρίζουν και λένε γιατί δεν ανοίγεται το δρόμο αφού τελείωσε το πεζοδρόμιο αυτό που έκανε ο Σπρίτος. Τώρα ξεκινάει το μεγάλο το έργο. Δεύτερον, δεν γίνεται να σταματήσει αυτό το έργο. Ο μόνος τρόπος είναι να πληρώσουμε τα 2.283, τα 158 και τα 237. Αυτός και όποιος έχει αντιδετηρώνει, ας έρθει εδώ με τους νόμους να μου το πει. Αν υπάρχει άλλος... Ω, δεν είναι μέσα. Εγώ έχω αντιδιάλος. Εγώ είμαι έτσι. Σαν υπηρεσία. Από εκεί και πάνω μιλάει στα χαρτιά και είναι το σώμα. Εγώ μιλάω, είμαστε σε διαφορετική θέση, κύριε Χρυσόπουλος, είστε αντιπολίτευση. Και εγώ είμαι επικεφαλής της τεχνικής υπηρεσίας των νέων. Όχι όλης της τεχνικής υπηρεσίας. Ξέρεις πόσες φορές έχω κάνει επικεφαλής, θα σου πω. Κύριε Για σας είναι κάτι πρόεδρο. Για το λίμα δικείται. Εάν δικείται, κύριε Σκόμπ.